Σήμερα λοιπόν καταθέτουμε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών την πρώτη από τις 20 συλλογικές αγωγές εναντίον του μεγαλύτερου παρόχου που είναι η ΔΕΗ. Με τον τρόπο αυτό, με την κατάθεση αυτή, προστοπούμε ότι θα επιστραφούν τα χρήματα της ρήτρας αναπροσαρμογής που έχουν καταβάλει έως σήμερα, αλλά και συνεχίζουν να καταβάλουν οι Έλληνες καταναλωτές. Παράλληλα, θα καταθέσουμε ασφαλιστικά μέτρα, έτσι ώστε να μην έχει το δικαίωμα να κατεβάζει το ρολόι ή ΔΕΗ για σήμερα, αλλά και οι επόμενοι πάροχοι, για να μην έχει ρεύμα ο επιχειρηματίας, ο οικιακός καταναλωτής, γενικά οι καταναλωτές. Αυτές είναι οι δύο πρώτες κινήσεις που κάνουμε και βεβαίως πέραν από την πρώτη συλλογική αγωγή θα ακολουθήσουν και οι επόμενες συλλογικές εναντίον και των υπολείπων παρόχων. Σήμερα λοιπόν αφορά μόνο τη ΔΕΗ αυτή η πρώτη συλλογική αγωγή, έτσι? Σήμερα, κυρία Δουργεράκη, ναι, αφορά μόνο τη ΔΕΗ και βεβαίως όπως και εσείς αντιλαμβάνεστε είναι ο μεγαλύτερος πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας και βεβαίως είναι σημαντικό το πρώτο βήμα που κάνουμε να καταθέσουμε τη συλλογική αγωγή για να δικαιωθούν οι καταναλωτές από ένα άδικο, εισπρακτικό, παράνομο μέτρο που είναι η ρήτρα αναπροσαρμογής. Κύριε Λιχουρίτη, στην ανακοίνωση που έχει εκδώσει το ΙΝΚΑ λέει ότι για τις αγωγές αυτές πως μέχρι στιγμής υπάρχουν 1.600 καταναλωτές από όλη την Ελλάδα οι οποίοι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία κατά ΔΕΗ και των λοιπόν παρόχων στη συνέχεια, νέα. 1.600 είναι τα μέλη τα οποία έχουν ολοκληρωμένο φάκελο και συμμετέχουν στη συλλογική αγωγή. Το σύνολο των πολιτών που έχουμε μέχρι σήμερα είναι πάνω από 5.000-5.500 email. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτά θα πρέπει να αναγνωστούν, να κατέβουν τα σχετικά δικαιολογητικά που έχουν προσκομίσει μέσω από τα email και να ετοιμαστούν οι φάκελοι. Αυτό έχει να κάνει με το ότι είναι κάτι το επίπονο, όχι το κουραστικό, αλλά το να συγκεντρώσεις όλα τα δικαιολογητικά και να δημιουργήσεις τον φάκελο του καθενός πολίτη είναι λίγο... Εντάξει, θέλει μια παραπάνω προσοχή. Θέλει μια παραπάνω προσοχή και είναι χρονοβόρο. Ακριβώς. Να ρωτήσω το εξής. Είπατε, είναι 1.600 φάκελοι έτοιμοι ουσιαστικά για να προχωρήσετε σε αυτές τις συλλογικές αγωγές. Από αυτούς τους 1.600 φακέλους έχετε πάρει μια μερίδα σήμερα που είναι κατά της ΔΕΗ. Πόσοι είναι κατά της ΔΕΗ οι φάκελοι και πόσοι οι πολίτες ουσιαστικά με τους φακέλους τους και πόσοι κατάλληλων παρόχων από αυτούς τους πρώτους 1.600, κύριε Λαχουρίτη? Θα μου επιτρέψετε, επειδή η φόρμα είναι ανοιχτή μέχρι τη συζήτηση, να μην σας δώσω συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχόντων, γιατί από τη στιγμή που μέχρι τη συζήτηση θα μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι συμπολίτες μας, μπορεί κατά τη διάρκεια της συζήτησης να έχουν μαζευτεί και 30.000. Όχι, όχι, άλλο πράγμα είπα. Είπατε ότι υπάρχουν 1.600 πολίτες οι οποίοι έχουν σύνολο, καταθέσει. Σύνολο, είναι το σύνολο των φακέλων που εσείς θα καταθέσετε. Όλες τις εταιρείες είναι 1.600. Ωραία. Σήμερα με πόσους πάτε κατά της ΔΕΗ? Δεν υπάρχει συγκεκριμένο νούμερο κατά της ΔΕΗ. Απλά υπάρχει το όριο των 500 για να καταθέσει συλλογική αγωγή. Εμείς το έχουμε υπερβεί στο τριπλάσιο, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, πάνω από 500 λοιπόν. Είναι ένα δείγμα για το τι γίνεται. Λέτε ότι υπάρχει όριο για την προσφυγή οι 500 πολίτες, οι 500 φάκελοι. Εκ του νόμου. Αυτό το έχετε ξεπεράσει, αυτό λέτε? Το έχει ξεπεραστεί στο διπλάσιο και άνω. Οπότε σήμερα κατατίθεται η συλλογική αγωγή με βάση τον 2251 του 1994 και συνεχίζουμε και τις επόμενες μέρες να καταθέτουμε κάθε δεύτερη μέρα συλλογικές αγωγές και εναντίον των υπολείπων παρόχων.
κάθε δεύτερη μέρα θα κατατίθενται οι συλλογικές αγωγές. Ακριβώς.